απρόβλεπτες διαστάσεις που ενδεχομένως να έθεταν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές μπορούσε να λάβει η διακοπή ρεύματος λίγο πριν το μεσημέρι στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Μονάδα εντατικής θεραπείας, εξωτερικά ιατρία και φαρμακείο είναι κάποια από τα τμήματα που επηρεάστηκαν. Δύο χειρουργεία μάλιστα βρίσκονταν σε εξέλιξη και σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του οργανισμού, τόσο σε αυτά όσο και στην εντατική λειτουργήσαν οι συσκευές αδιάλειπτης παροχής ενέργειας. Παρά το γεγονός πως για μια μισή περίπου ώρα προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση εδώ στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΟΚΙΠΗ, καμία ζωή δεν έχει κινδυνεύσει. Υπάρχουν τέτοιου είδους συστήματα που διατηρούν την ηλεκτρική ενέργεια για αρκετές ώρες. Οι γεννήτριες του νοσηλευτηρίου τέθηκαν σε λειτουργία, ωστόσο λόγω της βλάβης αδυνατούσαν να στείλουν ρεύμα σε συγκεκριμένα τμήματα του νοσηλευτηρίου, ανάμεσα σε αυτά και τα τμήματα ατυχημάτων και πηγών των περιστατικών. Με τις πληροφορίες να θέλουν, τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας να έχει επίσης κινητοποιηθεί, ώστε αν χρειαζόταν, τα ασθενοφόρα να μετέφεραν τα επίγοντα περιστατικά σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια της πρωτεύουσας. Άτομα της ηλεκτρομηχανολογικής υπηρεσίας καθώς και συνεργείο της ΑΕΚ βρέθηκαν επί τόπου ώστε να επιδιορθώσουν την βλάβη. Βλάβη η οποία φαίνεται να προέκυψε από έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στον εξωτερικό χώρο του νοσοκομείου. Τα ακριβή αίτια θα καταδείξει έρευνα που έχει διατάξει ο οργανισμός. Ήταν μια τεχνική βλάβη, επαναλαμβάνω, η οποία θα επιληφθεί από τους ειδικούς. Το σημαντικό είναι ότι η ηλεκτροδότηση του νοσοκομείου έχει επανέλθει. Η όλη κατάσταση είχε ως αποτέλεσμα την ταλαιπωρία και δεκάδων ασθενών των οποίων τα ραντεβού αναβλήθηκαν. Είχα ραντεβού μετά από 3 μήνες να έρθω σήμερα. Εκοπήκαν τα ρεύματα εδώ και μια ώρα και μας είπαν, δώσαμε τα τηλέφωνα για να μας κλείσουν άλλο ραντεβού. Είμαι από το Τασάκη της Άχνας και ξεκίνησα να έρθω για το ραντεβού μου. Μπαίνω μέσα και τάζω σκοτεινά, έψα το τηλέφωνο και πήγα εκεί πέρα το γραφείο. Ρωτώ την κοπέλα. Λαλή μου, εν έχουμε ρεύμα, θα περιμένετε. Εν έχει το νοσοκομείο ηλεκτρική, εν έχει τεχνικούς. Επιτρέπετε, δεν έχουν μια γεννήτρια να δουλέψει, να κάνουν τη δουλειά τους. Έχει που το 11 που είμαστε εδώ, θα κόπηκε το ρεύμα, δεν ξέρουν πότε να έρθει, θα έρθει. Για σήμερα έγιναν κάποιες αναβολές όσον αφορά τα εξωτερικά ιατρία, εκείνα τα οποία έχουν αναβληθεί, θα επαναπρογραμματιστούν. Παρόλο που η ηλεκτροδότηση επανήλθε, εντούτοις αναβλήθηκαν όλα τα προγραμματισμένα χειρουργεία μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης. Στο σημείο έφτασε και η πυροσβεστική υπηρεσία για τον απεγκλωβισμό σε 2 περιπτώσεις ατόμων από ανελκυστήρα.